Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο μορφότερο νησί του Βορείου Αιγαίου και όχι μόνο, στην Θάσο, και βέβαια αυτό που εσείς βλέπετε ήδη στα πλάνα σας, στο φακό της κάμερας του Σοφοκλή του Μαρμαρέλη, δεν είναι άλλο από το νέο πολυκατάστημα της αλυσίδας του Ομίλου Μασούτης, το οποίο σήμερα Παρασκευή, 22 του μήνα, έχει τα εγγένειά του και ξεκινάει ο Όμιλος στη δραστηριότητά του και στο νησί της Θάσου. Κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα εδώ στο νησί της Θάσου, και πλέον τόσο η Θάση αλλά όσο και οι τουρίστες θα μπορούν επιτέλους να απολαμβάνουν όλα αυτά τα αγαθά που προσφέρει η αλυσίδα Μασούτης. Ένα ξεχωριστό μαγαζί, ένα μαγαζί που τα έχει όλα. Αυτό το οποίο θα δούνε σήμερα οι Θασιώτες θα είναι κάτι μοναδικό, θα είναι κάτι το οποίο θα δώσει μια αξία στον τόπο τους. Θα είναι, όπως θα το έλεγα, μια αγοραστική εμπειρία, την οποία πολύ σπάνια, και είναι πολύ τυχεροί που θα τη ζήσουν οι Θασιώτες στον τόπο τους, και δεν θα χρειάζεται πια να πηγαίνουν σε μεγάλα αστικά κέντρα για να το ζήσουν αυτό. Κύριε Δαβίδ, ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα, ωστόσο τα τελευταία 6 χρόνια βιώνουμε όλη αυτή την οικονομική κρίση, φαντάζομαι και ο Όμιλος Μασούτη, και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Θέλω να μου πείτε, παρά την οικονομική κρίση, ο Όμιλος Μασούτη τολμά. Και τολμά και προχωρά ακάθεκτος. Αυτό είναι αλήθεια. Ζούμε σε μια κρίση, σε μια δύσκολη περίοδο της ελληνικής ιστορίας μας. Αυτό που μπορώ να πω, ότι η εταιρεία Μασούτης είναι μια αλυσίδα η οποία είναι από τις πρωτοπόρες στο ελληνικό λενεμπόριο. Είμαστε τυχεροί, αν θέλετε, είμαστε από τους λίγους κλάδους στο λενεμπόριο το οποίο βιώνουμε ανάπτυξη. Και στα σχέδιά μας είναι αυτή την ανάπτυξη να την επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο. Θεωρούμε ότι έχουμε όλες τις βάσεις, έχουμε όλα τα εχέγγυα. Η αλυσίδα Μασούτης έχει πολύ βαθιές ρίζες. Είναι στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, και έχουμε φτάσει ήδη έξω από την Αττική. Είμαστε 40 χρόνια πια εδώ. Είμαστε αμιγώς ελληνική εταιρεία. Δεν υπάρχουν ξένα κεφάλαια και οι εργαζόμενοι μας είναι κατά ένα τεράστιο ποσοστό, θα τολμήσω να πω το νούμερο, πάνω από 99% Έλληνες. Ότι εδώ πέρα ήρθαμε για να μείνουμε, ήρθαμε για να αναπτυχθούμε και ήρθαμε για να αναδείξουμε και τον τόπο. Και είμαι σίγουρος για αυτό που λέτε, για τον ανταγωνισμό, ότι αυτή τη στιγμή και ο ανταγωνισμός θα προσαρμοστεί και όλοι μαζί θα αντέξουμε. Συνεχίζει ο Όμιλος Μασούτη να τολμά σε μια οικονομική κρίση που περνάει η χώρα εδώ και 6 χρόνια και να δίνει θέσεις εργασίας. Μόνο όποιος τολμά μπορεί να τα καταφέρει. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας έχει 6.500 υπαλλήλους. Έχουμε εδώ πέρα ένα μαγαζί που το καλοκαίρι θα δουλεύουν 50 άτομα, ενώ το χειμώνα θα είναι 25 έως 26 άτομα. Είναι μια εταιρεία η οποία αναπτύσσεται, είναι ένας χώρος ο οποίος το παλεύει. Είμαστε σε μια εταιρεία η οποία της ενδιαφέρει η ανάπτυξη. Έχουμε όραμα, πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να αναπτύξουμε την εταιρεία. Έχουμε στρατηγική, έχουμε σχέδιο. Και προχωράμε μπροστά. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, όρεξη για δουλειά υπάρχει. Όλοι μαζί είμαστε μια ισχυρή ομάδα. Συνεννοούμαστε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παίρνουμε άμεσα αποφάσεις καθότι οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτό μας δίνει και προοπτική και μέλλον. Η πρώτη εντύπωση είναι πολύ ωραία. Τώρα οι τιμές δεν έχουμε δει ακόμη. Αυτά που είδαμε τα λίγα είναι. Έχω δει τιμές, ας πούμε, που ξεκινάνε από 10 και φτάνουν μέχρι το 50. Πολύ ωραίες είναι οι τιμές, ναι. Μαγαζί, χώρος είναι για εδώ στο νησί μας, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ θετική. Είναι κάτι που έλειπε από τη Θάσο. Ελπίζουμε να πάνε καλά και να το στηρίξουν το μαγαζί, την τοπική κοινωνία. Είναι ένα σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον εμείς από ό,τι είδαμε, ξεφεύγει από τα δεδομένα με κήπους, με βαλκόνια. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Καινούριο είναι, σε ωραία περιοχή είναι, ανοικοδόμηση καινούρια τώρα. Προλάβατε να δείτε τιμές? Όχι, τώρα μόλις μπήκαμε. Καλημέρα. Η γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετικά τα πάντα όλα για τον κόσμο εδώ, που οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές όπως είδα, και ελπίζω να πάει καλά. Σαν εγκαταστάσεις, σαν σούπερ μάρκετ, ξεφεύγει λίγο από τα δεδομένα, έτσι? Ξεφεύγει από τα δεδομένα. Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και ξέρω ότι οι τιμές, αν παραμείνουν έτσι, θα έχει πρόοδο σε πολλά πράγματα εδώ, για το νησί. Είστε λοιπόν ικανοποιημένοι? Πάρα πολύ.